Λοιπόν, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή έχει το θέμα, θα το πω, ξεχυλώσει λίγο και ο κόσμος που μας ακούει, που δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε εργαζόμενος στον ΟΚΙΠΗ, ούτε λαμβάνει αποφάσεις, θέλει να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Γι' αυτό θέλω να θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα και αν έχετε την καλοσύνη να μου απαντήσετε και μετά να έρθουμε να πούμε και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Είχατε θέσει το θέμα των οικονομικών κριτηρίων για τις υπηρεσίες εντός του ΓΕΣΥ για το 2023. Σωστά? Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, και είχατε θέσει, όπως τα υπολογίσατε εσείς φαντάζομαι, πήγατε στον ΟΚΙΠΗ και κάνατε μία πρόταση. Η οποία πρόταση άγγιζε τα 4,7 εκατομμύρια για το 2023. Στην αρχή, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και κακώς αυτό, πρέπει αυτό να έχει συμφωνηθεί προβολού. Ναι. Το ποσό που μιλήσαμε μέσα στον Ιούνιο ήταν στα 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια. 5 και κάτι. Ο ΟΚΙΠΗ έκανε μία αντιπρόταση σύμφωνα με τους δικούς του υπολογισμούς και έλεγε ότι είναι 4,1. 4,1 στην τρίτη παρουσία εκ μέρους του Γενικού Εκτελεστικού και Οικονομικού. Μας είχαν πει όταν εκφράσαμε ίδια αντιρρήσεις ότι θα γίνεται προσπάθεια εκ μέρους τους ίδιους προσωπικά, οι οποίοι είναι οι δύο τεχνοκράτες που ασχολούνται με αυτόν, ότι θα προσπαθούσαν να πάμε μέχρι και 4,600. Μέχρι και 4,6. Μάλιστα, ακόμα μισό εκατομμύριο δηλαδή. Ωραία. Λοιπόν, και επειδή δεν υπήρχε συμφωνία, αποφασίσατε από κοινού, αν κάνω κάτι λάθος, να μου το πείτε. Για να καταλάβει ο κόσμος τέλεια απλά, κουτσά καθαρισμένα, μην μπλέκουμε πάρα πολλές ιστορίες για να μην μπερδευτούμε. Αποφασίσατε από κοινού να βάλετε έναν ανεξάρτητο οίκο, να δει με βάση τα δεδομένα όλων, ποιο είναι τελικά το ποσό που αρμόζει να δοθεί στους γιατρούς για τα κριτήρια των υπηρεσιών που προσφέρατε. Βάλατε αυτόν τον οίκο, είχατε πριν συμφωνήσει ότι ό,τι πει ο συγκεκριμένος οίκος θα γίνει αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Ήρθε αυτός ο οίκος και σας τα έβγαλε 2,5. Ναι. Να απαντήσω. Ναι. Ο οίκος δεν είπε 2,5, όπως εντέχνως το παρουσιάζει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, μόλις χθες. Και ο υπουργός, φαντάζομαι. Ναι, και ο υπουργός. Ο υπουργός για 2 μήνες, όχι περισσότερο από 2 μήνες, σιωπούσε. Να μου επιτρέψετε. Ναι, ναι, πάμε στα 2,5 τώρα πρώτα και μετά μην τα μπερδέψουμε. Όλα έχετε δίκιο. Εγώ τα μπερδέψα. Συμφωνήσαμε όταν υπάρχει διαμάχη μεταξύ των δύο, συμφωνήσαμε για έναν ανεξάρτητο οικονομικό οίκο. Του οποίου τον εργοδότησε, το τονίζω αυτό. Και υπόγραψε μαζί του όρους μόνο ο ΟΚΙΠΗ. Εμείς τους όρους δεν τους γνωρίζαμε. Για το ότι αυτό θα γινόταν, το γνώριζε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας. Ερώτημα. Ο Υπουργός ο οποίος ήταν εμπλεκόμενος στη συγκεκριμένη στιγμή, δεν έπρεπε να αναλάβει αυτή τη διαδικασία? Και δεν να ξέρω. Πει, ξέρετε, υπάρχει και το τρίτο μέρος. Δεν θα μου απαντήσει κανένας, εγώ απλώς θα υποβάλλω τα ερωτήματα. Άρα εσείς, εσείς ναι. Αποδεχθήκατε ναι. Να βάλετε κοινό οίκο, αλλά δεν γνωρίζατε τους όρους. Πώς γίνεται να αποδεχθήκατε κάτι στο οποίο δεν γνωρίζατε τους όρους? Αποδεχτήκαμε την ιδέα ότι ναι, θα πρέπει να μπει ανεξάρτητος οίκος. Δεν έπρεπε να ορίσετε ή τουλάχιστον επιμένετε. Δεν καλεστήκαμε. Προσέτρεξε νόκητη από μόνος του. Τον εργοδότησε, υπόγραψε μαζί του μάλιστα και συμφωνία για να τον αποζημιώσει. Ναι, και τους όρους όμως τους έχουμε. Είναι 4 οι όροι τους οποίους έπρεπε να διέλθει ο ανεξάρτητος οίκος και στον 4ο καταγράφει σαφέστατα. Θα έπρεπε να υποβάλει πρόταση. Όταν έκαμε αυτά τα πράγματα ο οίκος, αν λέμε οίκο για συντομία, μας πήρε τηλέφωνο. Πριν να το υποβάλει σε γραπτή μορφή, τηλεφωνικός μας ανάφερε ότι ήταν 4.760.000. 4.760.000. 760.000 η πρότασή του. Να το υποβάλω, θα πάτε, θα το αποδεχτείτε, βέβαια, ευχαριστούμε. Μετά από τι, ναι, ήταν τέλος πλέον, φτάναμε τέλος του Ιούλη. Τηλεφωνήσαμε, πάλι στείλαμε επιστολή στον Υπουργό
Και μόλις πήγαινε η επιστολή στον Υπουργό, την αμέσως επόμενη, το είδαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά εμείς ούτε καν ξέραμε ότι μιλούμε για 2,5 εκατομμύρια. Από εκεί και πέρα έγινε αυτό που έγινε τέλος του Ιούλιο, αρχές του Αυγούστου. Ο ίδιος οργανισμός συγκάλεσε 7 του Αυγούστου σύσκεψη, την οποία μετά γιατί δεν το συμφέρει, την βάφτισε άτυπη. Άτυπη τυπική τη συγκάλεσε. Ήταν παρόντες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Προσήλθε στη σύσκεψη στη συγκεκριμένη ως παρατηρητής ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος και ο εκπρόσωπος του οίκου, ο οποίος προχώρησε τη στιγμή μάλιστα που καταγράφονταν πρακτικά για τα λεγόμενα του, ναι, ναι, και ανέλησε τους όρους εντολής του και τα συμπεράσματα και εισηγήσεις του. Σαφέστατα γράφτηκε κάτω ότι εισηγήθηκαν 4.760.000. Υπάρχουν πρακτικά τα οποία επισταμένα και κατ' επανάληψη αρνείται ο ΚΥΠΗ να τα δώσει. Το 2,5 από πού προκύπτει? Το 2,5 είναι από, μόνο από τον πρώτο όρο εντολής, τον οποίο αν τον προσεγγίσεις λογιστικά, ναι, ελεκτικά, αυτήν την περιβόητη λογιστική φόρμουλα, ναι, θα βγουν 2,5. Όμως εκεί υπάρχουν δύο αστερίσκοι. Τι τους λέει ο οίκος? Στη συμφωνία καταγράφεται ότι θα καταβάλλεται οριζόντιο για 650 γιατρούς. Τώρα που μιλούμε, που το ανέλησε, είναι 716. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έπρεπε να απαντήσει ο ΚΥΠΗ. Την ίδια στιγμή τους λέει, τα έσοδα αυτά που υπολογίζονται για να γίνουν αυτές οι προσταφερές τις διαιρέσεις έχουν μειωθεί, γιατί εσείς κύριοι, οι κύριοι του ΚΥΠΗ, πήγατε, ναι, με διαμαρτυρωμένοι και συμφωνήσατε τον Αύγουστο του 23 με τον ΟΑΗ, αποδεχτήκατε τη μείωση της μονάδας αποζημίωσης των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Μάλιστα. Του οργανισμού και οι στόχοι έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Ωραία. Κυρία Αγαπητού, να μου επιτρέψετε. Για το τι ελέγχθηκε στην συνάντηση της 7ης Αυγούστου, χθες έγινε παραδοχή με τον πιο επίσημο τρόπο από τον Κύπρο Ιατρικού Συλλόγου, ότι αυτά που λένε οι συντεχνίες είναι σωστά. Μάλιστα. Δεν τα έχουν βγάλει από τον νου τους. Ακόμα μια παραδοχή. Ναι. Ναι, αυτόν. Συγγνώμη, ναι, νόμιζα θα απάντησα άλλη μία. Δεν είναι μόνο οι συντεχνίες που το λένε. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή χθες ο Υπουργός έκανε λόγο για 9 εκατομμύρια, τι αφορούν αυτά, ναι, τα 9 εκατομμύρια? Με όλον τον σεβασμό προς τον έντεμο Υπουργό Υγείας, μετά από 3 ώρες και μια σύσκεψη στην οποία προσκάλεσε, η πρόσκληση που είχα εγώ ήταν απλό. Ήμουν εγώ προσκεκλημένος ως ΠΑΣΙΚΗ, η ΠΑΣΙΔΗ, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, ναι, και η Γενική Διευθύντρια. Έτσι γράφει το ηλεκτρονικό μήνυμα. Ναι, ναι. Τώρα πώς προέκυψε να συνοδεύσουν κατά την είσοδο του Υπουργού μαζί? Ήταν και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠΗ, ο Γενικός Εκτελεστικός και ο Οικονομικός. Ας απαντήσει ο Υπουργός. Υπουργός, θα μου πείτε, δικαιώται. Όχι. Από τα μικρά χτίζουν τα δεν κρατούσαν και την ΚΑΠΑ του, υπουργού, φαντάζομαι. Προσκαλεί συγκεκριμένα και γνωρίζουν απαντές ποιος θα έχουν απέναντι. Μάλιστα. Άσχετο. Όμως δεν είχατε εσείς να κρύψετε κάτι. Δεν είναι άσχετο. Α. Είναι πολύ σχετικό. Συγγνώμη, νόμιζα ότι... Ατένταν εμείς εκεί πέρα. Πήγαμε να ρωτήσουμε τον Υπουργό τι έχει κάνει μετά τη 12η του Σεπτέμβρη που μας κάλεσε ο εξωγόντα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και έδωσε σαφέστατες οδηγίες να ενημερωθεί για το περιεχόμενο αυτής της περιβόητης της συνάντησης και να επανέλθει με εισηγήσεις προς τον πρόεδρο και αντιληπτό ότι μετά την παρέλευση 2,5 μηνών έπρεπε να γνωρίζουμε τι του είπε. Άρα ο λέτε ο ότι δεν διάβασε και δεν ερεύνησε ο Υπουργός. Αυτό λέτε. Μετά από τόσες επίμονες από εμένα ερωτήσεις, απέφευγε συνεχώς να απαντήσει για την άποψη του. Και με λυπεί το γεγονός ότι μετά από 3 ώρες, γιατί αναπτύχθηκε μια συζήτηση, αντιλαμβάνεστε ότι στον Υπουργό δεν θα υποβάλαμε, ξέρετε, θέλουμε π.χ. 9, 10, 12, 1, 10. Το 9 από πού προέκυψε? Από πού προέκυψε? Εγώ ως πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ παραμβάνω και υπάρχουν μάρτυρες. Πολλοί. Η εισήγηση ήταν απλή. Να μας δώσετε για το 2023 τα 4,5 εκατομμύρια τα δεδουλευμένα μας. Ναι. Που μόλις τώρα και ο εκπρόσωπος του ΠΙΣ σας έχει επαναλάβει, ναι, ναι, ότι έτσι είπε ο οίκος. Και να πάμε για το 24. Αν για το 24, κύριε Υπουργέ,
μας αναλογεί 1 εκατομμύριο ένα σύλλογο. 2-2, 3-3, όμως έβαλαν μια ερώτηση. Θα πρέπει να μας πείτε, στη βάση μιας ισχύου σας πλέον, συμφωνία ΣΑΠ και μοντέλου οικονομικού, θα υπολογίσουμε 24. Δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Θέλετε και επιμέναν να μας δώσουν μαζί το 23 και το 24. Τότε στη συζήτηση αναπτύχθηκε ένα σενάριο οικονομικών. Αν υποθέσουμε ότι μας δίνεται 4,5 για το 23, αναλογικά εφόσον θα γίνουν κάποιες παραδοχές, αυτές αυτόματα μπαίνουν στο 24 και ναι, θεωρητικά θα υπολογίζουμε και έναν 4,5 για το 2024. Μετά από 3 ώρες συζήτηση, αν αυτό είναι που έχει αντιληφθεί ο Υπουργός. Άρα λοιπόν, πρόσθεσε ο Υπουργός το 23 με το 24, 4,5 και 4,5 ίσον 9 και έκανε τη δήλωση, λέτε εσείς, ότι ζήτησαν αντί 4,5 που ζητούσα στην αρχή, αντί 2,5 που τους είπε ο 20, τώρα θέλουν 9. Δεν είναι έτσι απράγματο. Όχι, σας λέω, ότι βγήκε σας λέω ότι αυτό που λέχθηκε χθες από τον Υπουργό... Έχω διαβάσει τι έχει γραφτεί εκεί, αγαπητή κύριε αγαπητού. Το αντιλαμβάνουμε την προσπάθεια του Υπουργού να αρχίσει επικοινωνιακή εικόνα. Απλώς, ωραία. Τι μας είπε χθες. Πείτε μου και να σας... Πείτε μου, γιατί θέλω να βάλω τον κόσμο μέσα τώρα και να αφήσω και τον ΟΚΙΠΗ και τον ΟΑΗ και τον Υπουργό. Ναι. Προσπαθούσε να μας προφυλάξει. Κάνετε ό,τι ξέρετε. Πρέπει λίγο πολύ να το αποδεχτείτε, γιατί η κοινή γνώμη είναι εναντίον σας. Να υπενθυμίσω στον Υπουργό ότι ούτε με πολιτική να ασχολούμαστε, ούτε θέλουμε να χτίσουμε επικοινωνιακή εικόνα. Πολύ σωστά απάντησε ο συνάδελφος. Τι λένε οι ασθενείς, μας το λένε απευθείας. Έχουμε αυτήν την ιδιαιτερότητα. Όταν θεραπεύουμε, όταν κάνουμε τα λάθη μας, όταν μας βρίζουν, όταν μας δέρνουν. Με τον ασθενή έχουμε επικοινωνία. Κύριε Κούμα, με ρωτάνε, δεν είχατε πάρει και κάποια άλλα χρήματα ως κίνητρα το προηγούμενο διάστημα? Μα είναι φίλο, είμαι πάλι επικοινωνιακά. Η συμφωνία τι λέει, κυρία Αγαπητού? Είναι 21 εκατομμύρια. Το 70% περίπου πηγαίνει στο οριζόντιο και το υπόλοιπο 20-30, να το πούμε έτσι, ναι, πηγαίνει στο κάθετο. Άρα αυτά είναι συμφωνία. Δεν είναι απλώς έτσι τα πράγματα. Ένα ποσό παραϋποσχάρι, 10.600.000, μπαίνει στον προπολογισμό του ίδιου του Υπουργείου Υγείας για να καλύψει τους μόνιμους και αορίστους του δημοσίου. Είναι, το σύστημα δεν είναι έτσι απλό. Γίνεται νόμος. Και ό,τι μας αναλογεί θα πρέπει να το αποδώσω. Μάλιστα. Λοιπόν... Όχι βγήκαν εν τέχνος να παρουσιάσουν το payroll των γιατρών. Χαίρομαι. Γιατί είμαστε η μόνη επαγγελματική κατηγορία όπου υπάρχει τέτοια διαφάνεια πώς παίρνουμε, πώς θα παίρνουμε και πότε θα παίρνουμε. Καλέ, το θέμα είναι, εντάξει, αυτό δεν είναι... Για τον ναι, ναι, επειδή βγαίνει ότι είσαστε από τους πιο ακριβοπληρωμένους γιατρούς εδώ στην Κύπρο. Όχι, δεν είμαστε από τους... Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Να μας παρουσιάσουν και μια στήλη με πραγματικά δεδομένα, όχι απλώς εικασίες και θεωρίες. Κύριε Κουμά, όμως επειδή ωραία, επειδή ένα λεπτάκι γιατί... να ρωτήσω κάτι το... που έχει να κάνει με τα χρήματα. Επειδή λέμε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, την κάνουμε για τα χρήματα, σωστά? Για τα χρήματα την κάνουμε, δεν κάνουμε συζήτηση. Ένα λεπτό, γιατί οι ερωτήσεις που σας έκανα εγώ και το θέμα της συζήτησής σας χθες, και με τον Υπουργό αλλά και το προηγούμενο διάστημα, ήταν για το ύψος των χρημάτων. Δεν ήταν, για παράδειγμα... Ναι, ωραία. Άρα πώς γίνεται κάποιοι να βγαίνουν και να λένε δεν είναι για τα χρήματα? Για ποιο είναι, αφού για τα χρήματα? Είναι για τα... Είναι... Χρήματα είναι η αφορμή να γίνεται συζήτηση. Έχει προέκταση σε συνήμα συζήτηση. Τι εννοείτε? Μόλις έχουμε μπει προηγουμένως ότι είναι αποτέλεσμα συμφωνίας. Και όσα δικαιούσε θα πρέπει να σου τα αποδώσεις. Το διεκδικούμε αυτό. Δεν διεκδικούμε κάτι το νέο, διεκδικούμε κάτι από τα συμφωνημένα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, αυτό που προέκυψε χθες και δεν το λένε, είναι ότι πάση, υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα, ότι εγκρίθηκε το στρατηγικό πλάνο του ΟΚΙΠΗ από το Υπουργικό Συμβούλιο, που καταγράφει σαφέστατα θέματα οικονομίας, μείωση υπεριοριών επιδομάτων. Α, λέτε ότι βάσει αυτού του σχεδιασμού πάνε να φάνε από εσάς? Όπως το είπετε, μείωση των μισθών.
και προετοιμάζουν τον έδαφος. Δεν είμαστε, δεν είναι από χτες που αρχίσαμε και ασχολούμαστε. Ναι. Γνωρίζουμε και αντιλαμβανόμαστε πάρα πολλά, αλλά παραπάνω. Να ρωτήσω όταν κάτι τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Κάτι που ενδιαφέρει τον κόσμο. 26-27 Νοεμβρίου θα κλείσουν, θα είναι και με συμμετοχή των ΤΑΕΠ, άρα θα λειτουργούν τα δημοσία νοσηλευτήρια. Θα είναι με συμμετοχή των ΤΑΕΠ Λευκοσίας και Λεμεσού. Στις υπόλοιπες πόλεις, επειδή κατά παράληψη, να το πω έτσι, να μην πω τίποτα άλλο τη νομοθεσία, υπάρχουν πάροχοι μένου. Το γεσί, αλλά τα ΕΠ δεν έχουν σει, ως νοσηλευτήρια, θα καλύψουμε όπως πάντα με προσωπικό ασφαλεία. Και στις πόλεις όπου υπάρχουν πάροχοι με τα ΕΠ, ναι, πρωταρχικό ρόλο θα διαδραματίσουν αυτά τα ΕΠ. Μάλιστα. Εμείς θα συντράμουμε με. Όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί δυστυχώς ο συμπολίτης μας από άλλον πάροχο. Όπως κάνουμε και τώρα, δηλαδή. Για παράδειγμα, ένα σπάσιμο χεριού ενός μικρού παιδιού. Θα σας δίνω ένα παράδειγμα τώρα. Πάει στο ΤΑΕΠ 26-27 και δεν έχει να κάνει με κίνδυνο ζωής. Θα εξυπηρετηθεί? Θα εξυπηρετηθεί αν υπάρχει ο γιατρός εκεί πέρα ως προσωπικό ασφαλείας. Θα αποφασίσει ο γιατρός και θα τον εξυπηρετήσει. Όμως, υπάρχει περίπτωση να πάει ένα παιδί, δηλαδή 26-27 με σπασμένο χέρι, με πόνους και τα λοιπά, ναι. Και να μην αποφασίζει ο γιατρός ότι δεν θέλω να... Όχι, ρωτώ. Εμένα, εσείς να τα βρείτε μεταξύ σας. Κύριε Κούμα μου, ένα λεπτό. Εσείς να τα βρείτε μεταξύ σας. Εμάς εδώ μας ενδιαφέρει. Αν 26-27 πάει ένα μωρό με ένα σπασμένο χέρι στο ΤΑΕΠ, και πρέπει να κάνουν συνέξτρες, να δουν το χέρι του μωρού, ενδεχομένως να χρειαστεί και γύψο, να υπάρχει ορθοπαιδικός, να υπάρχει γιατρός ειδικός. Θα υπάρχει, ναι ή όχι? Εξαρτάται από το περιστατικό. Απαντώ. Πριν να γίνει το ΤΑΕΠ, πέρα. Δεν καταλαβαίνω τι μου απαντάτε. Το κατάγμα μικρού παιδιού που εξυπηρετεί του. Αυτή είναι η απάντησή σας, κύριε Κούμα. Η απάντησή σας στο ερώτημά μου είναι τι γινόταν πριν να δημιουργηθεί τα ΕΠ. Μα υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία λειτουργούσαν. Δεν σημαίνει ότι το κάθε κάταγμα πρέπει να πάει στο ΤΑΕΠ. Να το δούμε ιατρικά. Κύριε Κούμα μου, ένα παράδειγμα σας είπα. Απλώς έθεσα ένα παράδειγμα. Όχι, απαντώ ιατρικά. Ιατρικά, κύριε αγαπητό. Μπορείτε να μου αποδείξετε ότι το κάθε κάταγμα πρέπει να πάει. Αλήθεια, δεν μπορώ να σας αποδείξω τίποτε. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Εγώ ρωτώ μια απλή ερώτηση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όταν χρησιμοποιούμε συγκεκριμένα κλινικά παραδείγματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι κατά πόσο αυτά. Είναι ερώτημα που έθεσα, κύριε Κούμα. Ερώτημα έθεσα. Δεν έδωσα ούτε statement. Έκανα. Κύριε Γαβιδού, θα πρέπει να με ακούσετε. Μα σας ακούω. Αν αυτό το περιστατικό είναι κατηγοροποιείται με τέτοιον τρόπο, ναι. Όχι θα πρέπει να τύχει αντιμετώπιση στο ΤΑΕΠ, θα υπάρχει ο γιατρός των προσωπικών ασφαλείας, που παρεμπιπτόντως το βράδυ είναι προσωπικό ασφαλείας, αφού δουλεύει μόνο ένας γιατρός, στο ΤΑΕΠ εδώ. Ναι. Να μην το ξεχνούμε αυτό. Ναι. Και θα εξυπηρετήσει το κάθε μωρό. Να, ήταν ένα παράδειγμα, γιατί ο κόσμος εκεί ακούει. Να ξέρει 26-27. Πώς να κανονίσει την πορεία του σε περίπτωση μη κακό που συμβεί κάτι. Αυτόν είπα. Όταν συμβεί κάτι, τι λέει το σύστημα? Δεν ξέρω. Ο καθένας μας έχει προσωπικό γιατρό. Τον παίρνει τον προσωπικό γιατρό, ναι. Και θεωρητικά, ναι. Αλλά και πρακτικά θα σε κατευθύνει. Τι που να πρέπει κάνεις. Να πας. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, ωραία. Άρα υπάρχουν λύσεις και απαντήσεις. Μάλιστα. Να μην πνιγόμαστε σε ένα ποτήρι νερό. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα όμως, ναι. Εγώ βάλω ένα ερώτημα. Ελάτε, ολοκληρώστε με το ερώτημα. Στη Λευκοσία, κύριε αγαπητού, έχουμε τα ΕΠΤΕΒ. Στη Λεμεσό που δεν έχουμε καθημερινά, τι γίνεται με αυτά τα παιδιά? Μάλιστα. Πού είναι το σύστημα των περιβόητων? Ναι. Ευχαριστώ. Πρέπει να απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Στην Πάφο δεν έχει παιδό. Όχι, θα πρέπει να απαντήσουμε, κύριε αγαπητού. Εγώ να απαντήσω. Κάποιοι πρέπει να απαντήσω. Ωραία, είναι ρητορικό το ερώτημα που θέτετε. Φαντάζομαι τώρα που θα ακούσουμε τον κύριο Χαριλάου να τον ρωτήσω. Γιατί δεν άνοιξε τα επιστήρια? Ο κύριος Χαριλάου δεν είναι ο άμεσα υπεύθυνος. Ο κύριος Χαριλάου, εδώ θα είμαι δικηγόρος για τον ΟΚΙΠΗ. Καλά, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να είναι στο δημόσιο. Μάλιστα. Ποιος θα πληρώνει όλα αυτά? Μάλιστα. Ωραία. Και ο Υπουργός, αντιλαμβάνομαι που το πάτε στην εκτελεστική εξουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.